λέει ότι ουδέποτε αναφέρθηκαν στα θέματα είτε σεξουαλικής κακοποίησης είτε στραγγαλισμού. Λέει ότι αναφέρθηκαν σε κατάγματα τα οποία έπρεπε, πολλαπλά κατάγματα τα οποία έπρεπε να τύχουν διερεύνηση. Αυτό του διευκρίνησε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τότε. Κακώς πήγα εγώ σε δεύτερη νεκροψία. Κακώς ήρθε η κυρία Σπυλιοπούλου να κάνει δεύτερη νεκροψία. Κακώς έγινε όλος ο ντόρος. Κακώς έγιναν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μιλούσαν τόσες μέρες για αυτό το θέμα. Ναι. Όλα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ένα λάθος. Γράψτε λάθος. Ναι, το θέμα είναι από πού έγινε το λάθος. Γιατί αν όντως και ξέρουμε και το είπα και προηγουμένως, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εμείς σε αυτή την νεκροτομή, στο γραπτό. Ναι, άκουστε να σας πω. Η αστυνομία δεν είναι βλάκες. Η αστυνομία πήγε σε ένα πτώμα, σε ένα θάνατο. Έγινε η νεκροτομή, έγινε αυτοψία και οι ιατροδικαστές, οι κρατικοί, τους είπαν ότι πρόκειται για βιασμό και στραγγαλισμό. Φόνο, εκπρομελέτης. Πού το γνωρίζετε ότι αυτό ακριβώς λέχθηκε? Έχετε δει την πρώτη ιατροδικαστική? Από το επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι το γνωρίζω. Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσετε κι εσείς τον δικό σας που είπε βγήκε προηγουμένως, να πει ποιος κρατικός ιατροδικαστής. Σε μένα δεν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, όμως. Αυτού που ήταν ο Άγιος ιατροδικαστής, ο κρατικός, να πει ποιος ήταν αυτός ιατροδικαστής που είπε αυτή την κουβέντα. Ναι. Και να διαψεύσει την αστυνομία, διότι αν έτσι λένε τώρα, σημαίνει ότι η αστυνομία κακώς έκανε αυτό που έκανε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είχαμε, και σας λέω ότι γίνεται στην πράξη. Όταν πάει ένας ιατροδικαστής σε μια σκηνή, όταν κάνει μια νεκροψία, αμέσως λέει στην αστυνομία, στους ανακριτές, τι συμβαίνει. Στην περίπτωση τούτη ήταν πολύ απλό. Δηλαδή μέσα σε μερικά λεπτά έπρεπε να αναγνωρίσουν κατά πόσο έγινε στραγγαλισμός ή όχι. Ήταν πολύ απλό. Εγώ όταν λέει στη δεύτερη νεκροψία δεν μου πήρε πάνω από 5 λεπτά να καταλάβω ότι δεν έγινε στραγγαλισμός, δεν έγινε βιασμός. Ναι. Οπότε οι ανακριτές είναι εκεί στην νεκροψία μαζί με τους ιατροδικαστές και περιμένουν να τους πούν τι συμβαίνει. Όταν τους είπαν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, πρόκειται για στραγγαλισμό, γιατί για το ένα και το άλλο, ξεκίνησε η διαδικασία, συνέλαβαν τον άνθρωπο κλπ. Και να σας πω κάτι. Αν οι συγγενείς δεν ζητούσαν να γίνει δεύτερη νεκροψία από εμένα την πρώτη φορά, που δεν έγινε γιατί την ακύρωσε η Γενική Εισαγγελία για να βάλει δικό της ιατροδικαστή, τη Χαρά Σπυλιοπούλου, ο άνθρωπος αυτός θα ήταν τώρα υπόδικος στις κεντρικές φυλακές και θα περίμενε να δικαστεί για φόνο εκπρομελέτης και για βιασμό. Για τα επόμενα 1 με 2 χρόνια θα δικαζόταν και πιθανόν να καταδικαζόταν κιόλας. Όχι πιθανόν, σίγουρα, αν δεν υπήρχε άλλος ιατροδικαστής εμπλεκόμενος. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα να σας ενημερώσω, επειδή με ενημερώνουν, έχουμε μια πληροφορία τώρα, ότι φαίνεται ότι δεν προκύπτουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια και αναμένεται να φεθεί ελεύθερος ο 31χρονος με βάση και το δεύτερο πόρισμα. Συγγνώμη, δηλαδή, αναμένατε κάτι διαφορετικό. Αγαπητέ μου, Ενούφρυ, είσαι χρόνια σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, αλλά εγώ δεν κάνω ιατροδικαστικές, εγώ ρωτάω εσάς. Και κοίταξε, τελικά, αν την έκανες εσύ, ίσως να την έκανες καλύτερα την ιατροδικαστική. Αυτό πιστεύω. Υπερβολές, κύριε Ματσάκη, υπερβολές. Δηλαδή, είναι απλά. Ναι, τα έχουν μαζί σας οι συναδελφοί σας οι ιατροδικαστές όμως. Συγγνώμη. Τα έχουν μαζί σας οι συναδελφοί σας οι ιατροδικαστές. Τα έχουν μαζί μου, επειδή εγώ είπα την αλήθεια. Ναι. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι. Μα από ό,τι φαίνεται δεν έχει να κάνει με το αν είπατε την αλήθεια. Η κυρία Σπυλιοπούλου, παραδείγματος χάρη, που έκανε χθες δηλώσεις, δεν αναφέρθηκε στο ποια ήταν τα ευρήματα του Μάριου Ματσάκη, αλλά στο γεγονός ότι ο Μάριος Ματσάκης ενεργούσε ως ιδιώτης εκ μέρους της οικογένειας και βγήκε και είπε και προκατέλαβε. Ακούστε. Όχι, δεν προκατάλαβα. Εγώ αυτά που είπα τα είπα μετά που ήμουν σίγουρος. Ναι. Μετά τη δεύτερη νεκροψία. Μα συνάδουν από ό,τι φαίνεται τα συμπεράσματά της μαζί σας. Άρα δεν ήταν το θέμα της ιατροδικαστικής και της νεκροτομής. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να βιαστείτε. Δεν έπρεπε να πω ότι έτσι ήταν. Να περιμένω την κυρία Σπυλιοπούλου. Δεν είμαι εγώ που σας το λέω, κυρία Σπυλιοπούλου. Ένα λεπτό, μάλλον. Έλα, ακούω. Ένα λεπτό. Η κυρία Σπυλιοπούλου έκανε 9 μέρες για να πει το πόρισμα της. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να το πει στα πρώτα 5 λεπτά μετά την νεκροψία. Γιατί έκανε 9 μέρες να το πει? Ναι. Ρωτήξτε, είπε ότι θα είχε εξετάσεις. Μα δεν έστειλε κανένα δείγμα η κυρία Σπυλιοπούλου. Τα δείγματα εστάλησαν από την πρώτη. Δεν μπορώ να τη ρωτήσω, δεν έχω αυτήν. Αφού είπατε ότι έδωσε συνέντευξη. Έδωσε συνέντευξη, αλλά δεν την έδωσε σε μένα. Έδωσε συνέντευξη σε κάπου. Ναι. Στο ρεπόρτερ.
Ναι. Εντάξει, το οποίο έλεγε αυτά που έλεγε. Τώρα, δεύτερον, η κυρία Σπυλιοπούλου με κατηγόρησε από το Show Reporters, την Τίνα Ντιγκλάφου. Με κατηγόρησε. Δεν έχει σχέση που μίλησε. Έχει εντάξει, ελάτε. Σχέση. Όχι, έχει δεν έχει σχέση. Σχέση. Όλοι οι δημοσιογράφοι θα κάνουν τη δουλειά του. Έχει, έχει μεγάλη σχέση. Ναι. Έχει μεγάλη σχέση και θα σου το πω ιδιαίτερο. Λοιπόν, είπε ότι εγώ ενεργούσα εκ μέρου του κατηγορούμου. Ναι, έτσι γίνεται. Ναι. Μάλιστα. Έχει έναν κυβερνητικό ιατροδικαστή. Άμα θέλει ο κατηγορούμενο ή ο οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να βάλει δικό του ιατροδικαστή. Μήπω η κυρία Σπυλιοπούλου δεν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Πριν μερικές εβδομάδες ήταν στην Κύπρο η κυρία Σπυλιοπούλου. Ναι. Ξέρετε πώς ενεργούσε? Στην υπόθεση της γυναίκας που πέθανε στη Γέννα. Ήμουν και εγώ εκεί. Μάλιστα. Ενεργούσε εκ μέρους της οικογένειας της Θανούσας. Όχι εκ μέρους της κυβέρνησης. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει με τον 39χρονο. Η κυρία Σπυλιοπούλου λέει αστιότητες. Γιατί στην Κύπρο έχει έρθει πολλές φορές ενεργώντας εκ μέρους κατηγορουμένων. Δεν μπορούμε να τις κρίνουμε. Είναι η άποψή της, κύριε Ματσάκη, όπως εσείς λέτε, όχι, τη δική σας. Δεν είναι άποψη. Είναι η άποψή της και εσείς λέτε όχι, δική σας και αυτή θα πει τη δική της. Όχι. Δεν είναι άποψη αυτή. Εγώ σας λέω γεγονότα. Όχι άποψη. Και μπορώ να σας πω, όχι δεν λέω άποψη, αφού είναι καταγραμμένα κάτω. Ναι. Είναι καταγραμμένα ποιος είναι. Και αυτή λέει την άποψή σε σχέση με το πώς πρέπει να λειτουργείτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αυτό το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος ερμηνεύσει η ιατροδικαστική. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε προβλήματα στην ιατροδικαστική. Και ας μην μιλούν για το ένα και για τον άλλο και για μένα. Ας λύσουν τα προβλήματα που έχουν στην ιατροδικαστική. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Μάλιστα. Και δεν θα είναι ούτε τελευταία. Να το ανοίξουμε και εγώ το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι άνθρωποι αθώοι πήγαν φυλακή και άνθρωποι ένοχοι αθώθησαν. Ναι. Τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Πρέπει να το ανοίξουμε ευρύτερα όμως το θέμα για τις ερμηνείες στις ιατροδικαστικές. Να είστε καλά, κύριε Ματσάκη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον